Μάτια δακρυσμένα για μια είδηση που συγκλονίζει. Στη γειτονιά της Καβάλας, μπροστά σε αυτό το σπίτι που ο 60χρονος άνδρας με νοητική στέρηση κοιμόταν αγκαλιά με την νεκρή μητέρα του για 2 μέρες, το κλίμα είναι βαρύ. Το χτύπημα του κορονοϊού και στους δύο, μαζί με τις αποκαλύψεις που ακολούθησαν, προκάλεσαν συγκίνηση και θλίψη. Δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Το μόνο που καταλάβαμε είναι κάτι φωνές που φώναζε το παιδί που είχε προβλήματα υγείας και αυτό τίποτα άλλο. Το θέμα έφερε στο φως γιατρός του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας που ευμέρευε. Με ανάρτησή του στο Facebook αποτύπωσε το δράμα που βιώνουν τα άτομα με νοητική στέρηση όταν ξαφνικά χάνουν τους αγαπημένους τους. Όπως επισημαίνει ο γιατρός, το περασμένο Σάββατο προσήλθαν για να εξεταστούν στην εφημερία περί τα 100 άτομα. Ανάμεσά τους και ο 60χρονος που ήταν σε άθλια κατάσταση, πεινασμένος, τρομαγμένος και με υψηλό πυρετό. Η μητέρα ήταν νεκρή περισσότερα από 2-24 ώρα και ο γιος της λόγω της κατάστασής του διψασμένος, πεινασμένος, λερωμένος, ταραγμένος, με πολύ ψηλό πυρετό. Πίσω από αυτή την πόρτα, επί 48 ολόκληρες ώρες, ο γιος βρισκόταν δίπλα στην νεκρή μητέρα του, μόνος και αβοήθητος. Ο γαμπρός της άτυχης γυναίκας ήταν εκείνος που ύστερα από επανειλημμένα τηλεφωνήματα που έμειναν αναπάντητα, απευθύνθηκε στην αστυνομία. Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί, χρειάστηκε να σπάσουν την πόρτα για να βρουν τη μητέρα νεκρή και το γιο της δίπλα σε άθλια κατάσταση. Αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα. Αγκαλιά αυτός δίπλα στη μάνα. Στάση εμβρυϊκή. Θα ρίς και θα πετάξει. Κορονοϊό και οι δύο. Η μάνα από μέρες πεθαμένη και αυτό να κλαίει, να κλαίει. Όλη τη νύχτα, δίχως ανάσα με χαμηλό οξυγόνο, ακίνητο ανάμεσα από φορεία βιαστικά και ανθρώπους αδιάφορους να κλαίει. Όταν έγινε το συμβάν και μετά, τα ασθενοφόρα και λοιπά ήρθαν από τον κάτω δρόμο, όχι από εδώ, τον κάτω, οπότε τις πήρανε βράδυ και φύγανε. Μάνα και γιος είχαν πάντα δίπλα τους το άλλο παιδί της οικογένειας. Όταν όμως η κόρη μπήκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, οι άνθρωποι της έμειναν αβοήθητοι. Βρήκανε τη μάνα και το γιο αγκαλιασμένους. Η μάνα είχε φύγει από τη ζωή και ο γιος με πολλά προβλήματα. Η ηλικιωμένη πέθανε από καρδιακή ανακοπή και πλέον το βάρος των γιατρών έχει πέσει στον 60χρονο για να αποφύγει τη διασωλήνωση. Τις εξελίξεις μας στις πει τώρα ο Άγγελος Λαμπίδης που είναι στην Καβάλα και που έκανε και το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα, Νίκο. Είναι μια από τις πιο δυνατές, τις πιο συγκλονιστικές ανθρώπινες ιστορίες που έχουμε ακούσει. Πίσω από την πόρτα που βλέπετε πίσω μου, στο σπίτι αυτό μέσα, εκτυλίχθηκαν όλες αυτές οι δύσκολες στιγμές. Ο 60χρονος από τους αστυνομικούς βρέθηκε ακριβώς δίπλα στη νεκρή μητέρα του. 60χρονος ή 45χρονος. Και μάλιστα 60χρονος. 60χρονος. 60χρονος είναι. Ακριβώς. Βρέθηκε λοιπόν δίπλα να κλαίει, βρέθηκε αφυδατωμένος, πεινασμένος, διψασμένος, λερωμένος, σε πολύ άσχημη κατάσταση, με αναπνευστικά προβλήματα. Οι δυο τους ήταν θετικοί στον κορονοϊό. Για 2 ολόκληρες μέρες ο 60χρονος ήταν σε εμβρυϊκή στάση δίπλα στην νεκρή μητέρα του. Είναι μια απίστευτη ιστορία. Μαζί μας είναι ο κύριος Κώστας Κουγιουμτζόγλου. Είναι γείτονας, τους ξέρει καλά, τους ξέρει όλη τη ζωή. Είναι απίστευτο αυτό που ζήσατε εδώ πέρα. Πράγματι είναι μια απίστευτη κατάσταση, τραγική θα έλεγα. Αλλά πριν πω οτιδήποτε, ναι, θα ήθελα κι εγώ να ενώσω τη φωνή μου μαζί με όλη την Ελλάδα και να πω ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς, νοσηλευτές, νοσηλεύτριες που δίνουν πραγματικά μεγάλη μάχη και είναι ανά πάσα στιγμή σε κίνδυνο, κύριε Βαγγελάτε. Σας τιμάει τώρα, πάρα πολύ αυτό που λέτε, κύριε Κουγιουμτζόγλου. Το προσυπογράφουμε, ενώνουμε όλοι τις φωνές μας. Σαφώς. Εσείς από την Καβάλα, εμείς από εδώ, άλλοι από την Κρήτη, για να τους πούμε αυτό το μεγάλο ευχαριστώ. Κάνατε πολύ καλά που το είπατε. Πείτε μας 2 κουβέντες τώρα. Καταλαβαίνω ότι ο άνθρωπος αυτός, ο 60χρονος, δεν μπορούσε να αυτοεξυπηρετηθεί. Ήταν τα προβλήματα τέτοια που δεν... Το παλικάρι είχε, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση του, το παλικάρι είχε αντίληψη για ό,τι γινόταν γύρω του. Δεν μπορούσε μόνο να εκφραστεί και δεν μπορούσε να σταθεί καλά στα πόδια του. Μάλιστα. Όλα τα άλλα που λένε ότι είχε διανόηση κλπ. Δεν στέκουνε δηλαδή. Το ξέρω πολύ καλά. Είναι μια οικογένεια που ταλαιπωρήθηκε
χρόνια. Είναι μια οικογένεια όμως δεμένη. Είναι μια οικογένεια της γειτονιάς που έτρεχαν και στα περιστατικά που είχαν άλλοι γείτονες, όπως και κάποιοι γείτονες ήταν κοντά στην οικογένεια αυτή. Έτσι είναι η γειτονιά σήμερα. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι μία κόρη που υπάρχει δηλαδή, και μακάρι να υπάρχει και η κόρη και ο γιος στα επόμενα μας χρόνια, ήταν, κύριε Ευαγγελάτε, θέλετε πιστέψτε ούτε θέλετε όχι, καθημερινά δύο φορές την ημέρα μεταξύ από το δικό της σπίτι στο σπίτι της μαμάς της, να της φέρει πράγματα, τρόφιμα, να τους φροντίσει δεμένη, και να φύγει. Η δεμένη οικογένεια. Αυτό γινόταν χρόνια τώρα καθημερινά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς και τον Άγγελο. Ήταν. Καλή τύχη στον άνθρωπο αυτόν που έχει κορονοϊό, που δοκιμάζεται και αυτός.